Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, ο πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρόμοιτα πάντα πληρώνω θησαυρός με αγαθόν και ζωή σου κρυβώς αληθέ και σκύνουσον εν ημίν και καθάρισον μας ο βάζης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Επιλέξαμε κάποια κείμενα τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν μια πρακτική αξία και μπορούν να μας βοηθήσουν. Νύφε, αδελφέ, προς το πνεύμα το φέρον την λύπην το ανθρώπο. Πολλά γάρα τα θηρεύματα αυτού έως σου αδύναμον σε ποιήσει. Λέει να έχουμε γρήγορση προσοχή στο πνεύμα της λύπης, το οποίο έχει πολλές παγίδες και μπορεί να σε εξασθενήσει, να σε απονευρώσει, να σε διαλύσει. Να δούμε λοιπόν τι εννοεί εδώ, πώς ερμηνεύεται, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει, λέει, ένας μεγάλος κίνδυνος, ένας πειρασμός, ένας θάνατος που καραδοκεί, ένα αρπακτικό χέρι που θα λέγαμε ότι είναι πιο δυνατό και από αυτό του πονηρού δαίμονος σε απειλή και πρέπει οπωσδήποτε να προσέξεις. Μας λέει να προσέξουμε κάτι για μια απειλή, για έναν κίνδυνο που είναι πιο ισχυρό, λέει, και από τον ίδιο τον δαίμονα. Και χρειάζεται να προσέξουμε. Για να δούμε. Ας μην, και λέει, αγρύπνη λοιπόν είναι το νύφε, αδελφέ, μήπως σε κυριεύσει η φορά, η τάσης, πίσω από την οποία κρύβεται πονηρό δαιμόνιον, το πνεύμα το φέρον την λύπην. Διότι εύκολο ο άνθρωπος περιπίπτει στην λύπη. Να λοιπόν ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα, ο μεγαλύτερος εχθρός, που είναι δυνατότερος και από τον ίδιο τον πειρασμό του αντικειμένου του πονηρού πνεύματος, και μάλλον το λέει και διαφορετικά ότι αυτό είναι που το πνεύμα το πονηρόν που φέρει την λύπη, το δαιμόνιο αυτό το πονηρόν πνεύμα που φέρει την λύπη. Γιατί έχει, λέει ο άνθρωπος, την ροπή προς την λύπη και έρχεται αυτό το πνεύμα, κυριεύει τον άνθρωπο, τον απονευρώνει και τον διαλύει. Και λέει προσέξτε από αυτή την παγίδα και δίνει πολλές προεκτάσεις, θα δούμε στη συνέχεια. Η πνευματική ζωή δεν είναι πέντε πράγματα που πρέπει να κάνουμε πρακτικά εξωτερικά. Είναι στάση, είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Και θέλει προσοχή. Η κάθε ψυχή θέλει την δική της αγωγή, τη δική της προσέγγιση, το δικό της φάρμακο. Όμως υπάρχουν κάποια στοιχεία από τα οποία όλοι μπορεί να παγιδευθούμε και μέσα από την εμπειρία τους αυτοί οι Άγιοι μας λένε τι να προσέξουμε. Δεν μιλούν θεωρητικά, δεν μιλούν αφηρημένα, είναι συγκεκριμένοι και πρακτικοί. Έχουν ρεαλισμό. Εμείς τώρα φαντασμένοι λέμε θεωρητικά λόγια, κηρυγματάκια, ξέρετε τώρα, αλλά τα οποία όμως δεν έχουν ένα ρεαλισμό, δηλαδή ποια είναι η πραγματικότητά μας, ποιοι είναι οι κίνδυνοί μας, ποιες είναι οι δυσκολίες μας, ποιες είναι οι παγίδες μας, να δούμε και να προσέξουμε από όλα αυτά. Εδώ όμως επειδή αυτοί είναι ψημένοι, έχουν πάθει και έχουν μάθει, μας λένε λοιπόν ποιες είναι οι παγίδες από τις οποίες χρειάζεται να προσέξουμε για να βρει η ψυχή το φως, να βρει την ελευθερία της. Και λέει, όταν βλέπει κανείς τον εαυτόν του και τα χρόνια να περνούν, όταν βλέπει τις αποτυχίες του, τα τραύματά του, τις αμαρτίες του, τις εσωτερικές του πληγές, τις απιστίες του, τα συντρίμια της υπάρξεώς του, τα πτώματα του λογισμού του, της καρδιάς του με το οποίο γέμισε τη ζωή του, όταν βλέπει πόσες φορές μετενόησε και τίποτα δεν έκανε, τον κυρεύει μια λύπη. Τι πιο πραγματικό από αυτό που συμβαίνει σε όλους μας. Λοιπόν, αν δούμε τον εαυτό μας και η πρώτη σκέψη που λέμε, πω ρε, πέρασαν τα χρόνια μου και τι έκανα στη ζωή μου, ο καθένας λέει. Εύκολο. Αυτό δεν είναι, λέμε. Όταν λέμε τη μια μετανοούμε και την άλλη αμαρτάνουμε. Λέμε, δεν έχουμε διόρθωση, πάει, τελείωσε για μένα. Όταν ταλαιπωρούμεθα από λογισμούς ή λογισμούς της καρδιάς ή του νου,
και μας παιδεύουν και υπάρχει μια σύγχυση και αμέσως σφίγγεται πιο πολύ ο άνθρωπος έχοντας συνθυμίσεις κηρυγμάτων πνευματικών που πόσο καλοί πρέπει να είμαστε, πόσο λάθος είμαστε και πνίγεται η καρδιά μας από ενοχές και διαλύεται η ύπαρξή μας και λέμε πω πω πού να ξέρανε ποιος είμαι και τι κάνω. Όλοι το ίδιο λέμε στο λογισμό μας, ίδια χάλια έχουμε όλοι δηλαδή. Αυτή λοιπόν, όταν έχουμε αυτή την αίσθηση, μας πιάνει ένα σφίξιμο εσωτερικό. Έχουμε λοιπόν και τη ροπή προς τη λύπη και μας κυριεύει αυτό το πνεύμα της λύπης. Αυτή λοιπόν η λύπη είναι καλή, είναι κακή, σε τι μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί είναι παγίδα, πού είναι η απειλή, πού είναι ο κίνδυνος, τι πρέπει να κάνουμε. Λέει λοιπόν, αυτή η λύπη από πού προέρχεται, ποια είναι η αιτία της. Αυτή η λύπη μπορεί να προέλθει ακόμη και από τον αισθηκτόδη εαυτό μας, δηλαδή από τον εγωισμό μας. Αυτό που φαινομενικά μοιάζει καλό, μα δεν είναι καλό να έχω μια συνείδηση, να κρίνω τον εαυτό μου, να έχω την αυτομεμψία, να πενθώ για τα χάλια μου, να κάνω μια αυτοκριτική. Γιατί λοιπόν είναι κακό, γιατί είναι εγωιστικό αυτό. Γιατί κάθε λύπη έχει ένα δικό της πνεύμα που όσο καλό μπορεί να κάνει, άλλο τόσο κακό. Ανάλογα πώς το προσεγγίζουμε, ποια είναι η αιτία της, πώς λειτουργεί και πού οθεί τον άνθρωπο, σε ποια κατεύθυνση. Είναι λεπτά πράγματα αυτά, αλλά πολύ αληθινά. Λέει λοιπόν, μπορεί να είναι από τον εγωισμό μας, από την περηφάνεια μας, που προέρχεται από τι. Διότι θα θέλαμε να είμαστε μεγάλοι, να μην είχαμε λογισμούς, αμαρτίες, να μην αποτυγχάναμε. Άπειρες ανεκπλήρωτες επιθυμίες μας λυπούν. Η λύπη στην ουσία είναι ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ακόμη και επιθυμίες καλές. Δηλαδή έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, από έναν εγωισμό δηλαδή, που θα θέλαμε να ήμασταν μεγάλοι, σωστοί, να μην είχαμε λογισμούς, αμαρτίες και αποτυγχάνουμε. Μα είναι κακό αυτό? Γιατί είναι πρόβλημα? Πού είναι η παγίδα? Πού είναι η απειλή? Γιατί μπορεί να ακουστεί περίεργα αυτό. Δηλαδή, παπά μου, να μαρτάνουμε και να μην μας νοιάζει καθόλου? Να μην στενοχωρούμεθα? Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί μας τα μπερδεύουν οι πατέρες μας? Ποιο είναι το πνεύμα? Δεν αποφεύγουμε την αμαρτία για να ικανοποιούμε τη φαντασία του εαυτού μας για το τι εικόνα θέλαμε να έχουμε για τον εαυτό μας. Να ήμασταν έτσι άγιοι, σπουδαίοι, σημαντικοί, ενάρετοι, αναμάρτητοι και να ελέγχαμε τα πάντα. Τι σημαίνει τότε? Υπηρετώ ένα εγώ, την εικόνα του εαυτού μου που φαντάζομαι. Καλά, αυτό δεν κάνουμε? Όχι, δεν κάνουμε αυτό. Ποιο είναι το κέντρο? Κέντρο μου είναι ο Χριστός. Αγαπώ τον Χριστό, θέλω αυτή τη σχέση και διαφυλάσσω αυτή τη σχέση και δεν κάνω πράγματα που διαταράσουν αυτή τη σχέση. Δεν είναι διαφορετικό από το προηγούμενο? Στο προηγούμενο ήταν κέντρο εαυτός μου, η εικόνα που έχω για τον εαυτό μου, αγωνίζομαι για να είμαι καλός για τον εαυτό μου. Αυτό είναι πνευματική ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε δαιμονικό εγωισμό και έπαρση και υπερηφάνεια. Το άλλο τι κάνω? Κέντρο μου είναι ο Χριστός και διαφυλάσσω αυτή την σχέση τηρώντας αυτά που προάγουν αυτή τη σχέση και αρνούμε πράγματα που προσβάλλουν αυτή τη σχέση. Όπως και σε μια ανθρώπινη σχέση, σε μια οικογένεια, ας πάρουμε ένα ζευγάρι. Δεν αποφεύγει κάτι κακό κάποιος, άντρας ή γυναίκας, για να πει εγώ ήμουν ένας συνεπής, σωστός σύζυγος, εντάξει στα καθήκοντά μου, ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Αλλά ανάθεμα αν αυτός ο οικογενειάρχης είσαι σχέση με τη γυναίκα, τον άντρα ή τα παιδιά του. Δεν είναι διαφορετικό? Άλλο λοιπόν να εκτιμώ το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου και να θυσιάζω τα πάντα για να διαφυλάξω αυτή τη σχέση, και άλλο για να έχω την εικόνα του καλού οικογενειάρχη. Αυτά μπερδεύουν τα πράγματα. Είναι λεπτά πράγματα, αλλά αληθινά. Και στη συνέχεια βγαίνουν και τα υπόλοιπα, όλη η συμπτωματολογία όλου αυτή τη ηθική που θα βγει μετά στην λύπη. Όταν λοιπόν εγώ, όταν κάποιος διαταράσει τη σχέση του με λάθη, όταν κάνει κάποιος λάθη, ένας οικογενειάρχης, ένας σύζυγος, θλίβεται γιατί έχασε την εικόνα που είχε τον εαυτόν του,
ή γιατί πρόσβαλε τη σχέση. Η μια λύπη διαφέρει από την άλλη. Η μία λύπη σε έκανε να κλείνεις περισσότερο στον εαυτό σου, να αποκτάς μεγαλύτερη σκληροκαρδία, να απομακρύνεσαι πιο πολύ από τον άνθρωπό σου, ενώ στην άλλη λύπη είναι δημιουργική λύπη. Θέλεις να επανορθώσεις, να αποκαταστήσεις τη σχέση. Να διαφυλάξεις αυτό που είναι κέριο. Δεν είναι εικόνα σου, είναι η σχέση. Δεν είναι το αυτό σου, είναι το πρόσωπο. Και λέει, δέστε πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο βαθύ πνευματικό πρόβλημα είναι αυτό, πόσο μεγάλη ασθένεια είναι αυτό. Και λέει παρακάτω, καλύτερα λέει να πέσει στα χέρια πονηρών δαιμονίων, λεγεώνων δαιμονίων, παρά να πέσει στο χέρι της λύπης. Καλύτερα λέει να είσαι δαιμονισμένος, ας το πούμε έτσι, χοντρά, παρά να πέσει στα χέρια αυτής της λύπης. Και ο πολιτισμός που έχουμε, επειδή δεν έχει μέσα το πνεύμα του Χριστού, τι κάνει? Είναι εξαιρετικά ηθικιστική και εξαιρετικά ανήθικη ταυτόχρονα. Θέτει ένα πνεύμα ηθικής για να υποστηρίζει την καλή ιδέα και καλή εικόνα η κοινωνία και ταυτόχρονα γίνεται ανελεής σε άνθρωπο της αμαρτίας. Και ταυτόχρονα χαμηλώνει το ηθικό μέτρο ανάλογα με τις δυνατότητές της για να επιβεβαιώνεται. Μια τραγωδία δηλαδή πνευματική και ηθική. Ενώ το πνεύμα του Χριστού θέτει στην πραγματική διάσταση τα πράγματα. Και λέει, καλύτερα να πέσεις στα χέρια πονηρών δαιμονίων, λεγεώνων δαιμονίων, παρά να πέσεις στο χέρι της λύπης. Διότι δύσκολα κατορθώνεις την ξεπεράσεις. Το λογισμό τον ξεπερνάς, την αμαρτία την νικάς, τον διάβολο μείως, αλλά η λύπη δεν ξεπερνιέται. Γι' αυτό νύφε, αγρύπνη να μην σε κυριεύσει η λύπη, διαφορετικά γίνεται προβληματική επιτυχία σου. Μια λύπη, ένα σφίξιμο, ένας εσωτερικός πανικός που μας διαλύει, που γεννά την ακιδεία, γεννά τη μελαγχολία, γεννά την κατάθλιψη και δεν μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει. Δεν χρειάζεται ο άνθρωπος ο καταθλιπτικός να τον πολεμούσε δαιμόνια. Είναι χειρότερο από τα δαιμόνια αυτή η κατάθλιψη. Αυτή η λύπη που διαλύει τον άνθρωπο, τον φοβίζει, που στην βάση είναι εγωισμός. Είναι ο φόβος αποτυχίας. Ο φόβος το ότι δεν ικανοποιήθηκε η ιδέα που είχαμε για τον εαυτό μας. Άλλη ιδέα είχαμε για τον εαυτό μας και αλλού καταλήξαμε. Αυτό δεν το ανεχόμαστε. Γεννά έτσι μια υπαρξιακή ψυχολογική ανασφάλεια που δεν μπορούμε να αντιδράσουμε και επειδή δεν έχουμε ένα δυναμισμό να επιτεθούμε σε κάποιον άλλο που αποδίδουμε την αιτία της κατάντιας μας, στρέφουμε την επίθεση στον εαυτό μας και οδηγείται ο άνθρωπος σε αυτή την λύπη, σε αυτή την παγίδα, σε αυτή την αρθυμία, σε αυτή την ακινησία. Τα θηρεύματα που λέει εδώ ο Αβάς Ισαΐας, κάθε λύπη δηλαδή αποκαλύπτει μία νέδρα. Πόσοι άνθρωποι λέγει έγιναν θηράματα του δαίμονος της λύπης, ο οποίος στείνει τις ενέδρες του παντού. Όσες ψυχές ποθούν τον Θεόν, τόσα δίκτυα ρίχνει ο δαίμον της λύπης και τα θυράματα που πιάνει είναι ατέλειωτα. Γιατί είναι ατέλειωτα? Γιατί είπαμε, παίρνει τη μορφή της ευλάβειας η λύπη, της ευσέβειας, της ηθικής και λέγει, διότι η λύπη κρύβεται κάτω από την ταπεινοσχημία, κάτω από την ψευδή μετάνοια, κάτω από την ψευδέστηση της αγάπης του Θεού, κάτω από χίλια δυο πράγματα, γι' αυτό ο άνθρωπος χωρίς να καταλάβει πιάνεται και με τα τέσσερα και αχρηστεύεται πέρα για πέρα. Και τι το λέει αυτό? Από την ψευδή μετάνοια. Πότε είναι ψευδή μετάνοια? Όταν δεν έχει χαρά η λύπη. Στην αληθινή μετάνοια η λύπη μεταποιείται σε χαρά. Η ψευδή μετάνοια, αυτό το άμεξο κλάματα που μας πιάνουν και οι ενοχές και η προσβολή που νιώθουμε για τον εαυτό μας, αυτή η αυτοτιμωρία που επιβάλλουμε στον εαυτό μας, που ο Θεός μπορεί να μας συγχωρεί και εμείς να μην συγχωρούμε τον εαυτό μας, από εγωισμό, τίποτε παραπέρα.
Και πίσω από αυτή την ψευδή μετάνοια, αυτή την ταπεινοσχήμια που λέμε εγώ ο χειρότερος όλου του κόσμου είμαι, και αρχίζω να κλαίγομαι, να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου με ενοχές, ενώ είναι πλούσιο το έλεος και η αγάπη του Θεού. Όχι για να δικαιώσει την αμαρτία, αλλά για να με ενεργοποιήσει στην αληθινή ζωή. Και έτσι παιδευόμαστε. Και η πνευματική ζωή γίνεται ψυχολογικό πρόβλημα. Και από τον παπά πας στον ψυχίατρο στο τέλος. Γιατί δεν πήραμε σωστή αγωγή και σωστό ήθος. Γιατί μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα, με κέντρο τον εαυτό μας. Είτε αμαρτάνουμε, είτε κάνουμε την αρετή και το καλό, δυστυχώς, η διαβάση και η διαμαρτία υπάρχει. Ο εγκλωβισμός και η θεοποίηση του εαυτού μας. Η ειδωλοποίηση του εαυτού μας. Ενώ η πραγματική ζωή είναι το άνοιγμα, η έξοδος από τον εαυτό μου. Να συναντήσω το πρόσωπο, να γευτώ τον Χριστό, να τιμήσω τον αδελφό μου, να σχετιστώ μαζί του. Να μπω στη θέση, να τον καταλάβω, να τον συγχωρέσω, να τον αναπαύσω. Να θυσιαστώ γι' αυτό. Ενώ εμείς είμαστε επικεντρωμένοι στα καλά παιδάκια. Είτε είναι του κόσμου, είτε είναι της Εκκλησίας. Και ζούμε αυτή την κόλαση. Και αυτή η κόλαση, εντάξει, μέχρι εκεί καλά είναι, αλλά σιγά σιγά γίνεται και ψυχολογικό πρόβλημα. Αποκτά άλλη παθολογία. Γιατί δεν έχουμε δει τα πράγματα σωστά. Για να δούμε παρακάτω τι λέει. Πολλά τα θηρεύματα αυτού έως σου αδύναμον σε ποιήσει. Ο δαίμον της λύπης σε κυνηγάει. Σου στείνει ενέδρες τη μια επάνω στην άλλη. Αμαρτάνεις, τότε σου βάζει το θήρευμα, την παγίδα. Αμάρτησες. Τι μπορείς να κάνεις τώρα? Κλάψε για την αμαρτία σου, θρύνεις, χτύπα το κεφάλι σου κάτω. Έτσι έκαναν και άγιοι, λες. Αντιθέτως, όταν έχεις επιτυχία, σε ρίχνεις σε λογισμό υπερηφανίας ή σε άλλο πάθος. Ούτως ώστε από δεξιά, από αριστερά, από παντού σε κυκλώνει για να μην μπορέσει να, για να μπορέσει να σε πιάσει. Και συνεχίζει ο γέροντος Εμιλιανός ερμηνεύοντας. Η λύπη λοιπόν είναι ικανή να εξαρθρώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Το λέει πολύ καλά και το τονίζει πάρα πολύ συχνά ο Άγιος Χρυσόστομος αυτό. Στους λόγους του. Θεωρεί ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Και απόγνωση τι κάνει? Όπως το μολύβι σε οδηγεί στον βυθόν, σε κατεβάζει στον βυθόν. Δεν μπορείς να σηκωθείς ψηλά. Και βυθίζει ο άνθρωπος και πάει στον πυθμένα. Και στον πυθμένα οδηγείται κάτω από το βάρος της απογνώσεως. Και θεωρείται ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η απόγνωση. Ξέρουν οι πατέρες γιατί το λέγανε. Γιατί ό,τι και αν κάνεις, αν δεν απελπιστείς, θα σηκωθείς. Θα κάνεις κάτι, θα πεις ένα ήμαρτο. Θα προσπαθείς να επανορθώσεις. Όταν όμως απογεινώσκεις, απογοητευθείς, είναι μια πνευματική αυτοκτονία, δεν κάνεις τίποτα. Και οδηγήσεις στον βυθό. Η λύπη λοιπόν είναι ικανή να εξαρθρώνει τις δυνάμεις του ανθρώπου. Τι ωραία, που το περιγράφει. Δεν σταματάει παρά μόνο όταν σε καθυλώσει. Όταν σε κάνει πέρα για πέρα αδύναμο για τα πάντα. Σε αχρηστεύει δηλαδή η λύπη. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, ακόμη και από την εφηβική τους ηλικία, να ταλαιπωρούνται από τέτοια πράγματα και αχρηστεύονται, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και τους φωνάζεις, κάνε κάτι, μα δεν μπορούν. Για να κάνει ο άνθρωπος κάτι, πρέπει να αποκτήσει μέσα του κουράγιο, ελπίδα, λόγο. Λόγο για να κάνω κάτι. Δηλαδή και αυτός ο λόγος να κάνουμε κάτι είναι η ελπίδα. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από μία ελπίδα. Ελπίδα πια της παρουσίας του Θεού. Αν ξέρουμε ότι ο Θεός ξέρει τα χάλια μας και να μπορούσε να μας αποκαλυφθεί αισθητός και να μας έλεγε σας αγαπώ, θα γινόμασταν άλλοι άνθρωποι, θα αλλάζαμε τελείως, όσοι έχουμε φιλότιμο δηλαδή, έτσι. Αν όμως εμείς νιώθουμε ότι είμαστε διαλυμένοι, ανίκανοι για τα πάντα, δεν αξίζουμε τίποτα, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, τελείως αχρηστευόμαστε τελείως. Και όσο επιτιμούμε τον εαυτό μας ή τους άλλους ανθρώπους αδιακρίτως, χωρίς λόγο, τι γίνεται ο άνθρωπος? Νομίζουμε αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί, θα ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού? Προσβάλλεται ο Θεός με την αμαρτία μας? Είναι δυνατόν ο Θεός να προσβάλλεται από κάτι? Εμείς προσβάλλουμε τον εαυτό μας. Εμείς ταλαιπωρούμεθα. Εμείς στερούμεθα τις αγάπης του Θεού. Γιατί κλεινόμαστε εμείς προς τον Θεό. Δεν κλείνεται ο Θεός ποτέ σε εμάς. Γιατί προσβάλλουμε, γιατί δημιουργούμε μια συκοφαντού με τον Θεό, όταν θεωρούμε ότι ο Θεός δεν μας ακούει και δεν μας δέχεται? Εμείς κλεινόμαστε στον Θεό, όχι ο Θεός προς εμάς.
και ένας τρόπος που με την αμαρτία κλεινόμαστε προς τον Θεό, με τη λύπη κλειδαμπαρωνόμαστε μπροστά στον Θεό. Τελείως κόβουμε κάθε κοινωνία με τον Θεό. Και ο πιο έξυπνος τρόπος, λέει, που χρησιμοποιεί ο πονηρός, ο αντικείμενος και μας παγιδεύει, είναι ο λόγος του Κυρίου. Μακάρι οι πενθούντες. Μα δεν λέει μακάρι οι πενθούντες, να κλαίμε, να λυπόμαστε. Αλλά ποιο πένθος, ποια λύπη, με ποιον τρόπο. Όχι, μας λέει ο Αβάσης Ισαΐας, μη ξεγελιέσαι, αυτά είναι σατανικά, δεν είναι του Θεού. Είναι σατανικά αυτά να αποκτούμε τέτοιο φρόνημα, δεν είναι του Θεού. Και συνεχίζει παρακάτω. Ιγάρ κατά Θεόν λύπη, χαρά εστίν εν το οράν σε αυτόν ιστάμενον το θέλημα του Θεού. Ο δε λέγονση που έχεις φυγήν, μετάνοιαν ούκ έχεις, ούτω της έχθρασες την, έως σου ποιήσει το άνθρωπο, απολύσε την εγκράτεια. Λέει κατά Θεόν λύπη, γεννά χαρά στην ψυχή. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται μπροστά στο θέλημα του Θεού. Αυτός που σου λέγει φύγε, δεν έχεις μετάνοια, αυτός είναι της έχθρας και δεν σε βοηθάει ούτε να αγωνιστείς εναντίον της αμαρτίας. Να δούμε πώς το περιγράφει εδώ ο γέροντας. Ιγάρ κατά Θεόν λύπη, χαρά εστί εν το οράν σε αυτόν είναι το θέλημα του Θεού. Ας υποθέσουμε ότι αμάρτησα, λέει, όπως, όχι οποιοδήποτε, όπως η Ιωσία Μαρία, η Αιγυπτία, ξέρουμε τη ζωή της. Ήταν πόσα χρόνια, 17 χρόνια στην πορνεία. Ότι μέχρι τώρα έζησα 47 χρόνια μέσα στη διαφθορά. Λέει, ας υποθέσουμε ότι αμάρτησα όπως η Ιωσία Μαρία, ότι μέχρι τώρα έζησε 47 χρόνια μέσα στη διαφθορά και ότι τη στιγμή αυτή λέγω ήμαρτον, Κύριε, θα σηκωθώ. Πώς θα καταλάβω αν έχω λύπη? Το λέει πρακτικά για να το καταλάβουμε. Ή αν συνεχίζω να σκέπτομαι την αμαρτία ως ενοχή και ως επιθυμία, έτσι, η σκέψη που είναι δαιμονική. Ή αν σκέπτομαι τη μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι θέλω το θέλημα του Θεού και αμέσως έχω την χαρά της προγεύσεως του θελήματος του Θεού. Αμέσως βάζω τον εαυτό μου ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι είναι αγνοί, καθαροί, οι οποίοι έχουν μετανοήσει. Τοποθετώ τον εαυτό μου ανάμεσα στα νέφη των Αγίων. Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν, λέγει, εάν ο νους μας συνέχεια στην αμαρτία, ως ενοχή, ως μνήμη, ως επιθυμία, γιατί η ενοχή για να ικανοποιηθεί θα φέρει ξανά την επιθυμία. Δεν θα ξεπεράσει την αμαρτία και πρακτικά δεν βοηθάει αυτό. Όταν κανείς έχει ενοχή για κάτι, ταλαιπωρείται ψυχολογικά. Δεν βρήκε ανάπαυση μέσα του. Και όταν περάσει ο χρόνος και σβήσει η ενοχή, θα έρθει ξανά η επιθυμία της αμαρτίας για να ικανοποιηθεί η έλλειψη που έχει. Γι' αυτό η ενοχή όχι μόνο προάγει τη μετάνοια, αλλά σε οδηγεί περισσότερο πιο μέσα στην αμαρτία. Μη συγχαίεις λοιπόν τη σατανική, τη δαιμονιώδη λύπη με την κατά Θεόν. Διακρίνει λοιπόν ποια είναι η κατά Θεόν και ποια είναι η δαιμονική λύπη. Ποια είναι η διάκρισή τους? Η κατά Θεόν λύπη είναι χαρά, διότι προωράς ενώπιος των Θεών. Βλέπεις μπροστά στον Θεό για τον οποίο ζει η καρδιά σου και επομένως βασιλεύει εν εσύ ο Κύριος. Αυτή είναι η πραγματική λύπη. Η κατά Θεόν λοιπόν λύπη σου δημιουργεί χαρά. Σου γεννά την αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αποκαθίσταται η σχέση σου με τον Θεό, γίνεται οικείος σου ο Χριστός, το νιώθεις οικείος σου, δικό σου, φίλο σου και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τίποτα η αμαρτία μπροστά στο Θεό, εξαφανίζεται, διαλύεται και πάβεις να ασχολείσαι με την αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος μετά την εξομολόγησή του, μετά την μετάνοιά του ασχολείται με την αμαρτία του, ένας τελείως εγωιστής άνθρωπος, υπερήφανος, που σκέφτεται πόσο αμάρτησα, τα είπε καλά στον πνευματικό μου, μου κατάλαβε ή μου φόρτισε κάτι παραπάνω, μήπως δεν τα είπα όλα, και πόσο αμάρτησα και πώς θα είμαι μετά και τι έγινε ακριβώς, για να σκέφτω ξανά. Και φαντάζει ο άνθρωπος ξανά ήδη, μετά πάλι κολλάει στην αμαρτία. Αυτό τι είναι? Εγωισμός. Δεν έχεις μείνει στο γεγονός ότι ο Θεός σε συγχώρησε, βρε άνθρωπε μου, και είσαι μαζί του, τελείωσε αυτό το παραμύθι. Είσαι το καλό παιδάκι, είσαι τόσο καλό παιδάκι που δεν έχεις κάνει αυτά τα πράγματα.
και προσπαθείς με τη φαντασία να το μειώσεις ή να το δεις στην πραγματική του διάσταση. Πόσο ήταν τελικά? Κάνουν και άλλοι σαν εμένα? Καλά, όλος ο κόσμος τα κάνει. Πειράζει? Και μπαίνει σε αυτό το διάλογο ο άνθρωπος τον εαυτό του. Να μειώσει τα πράγματα ή να τα υπερισχύσει ανάλογα με τη συνείδηση ο καθένας. Άλλος είναι πιο άνετος, άλλος είναι πιο σκληροκάρδιος, άλλος είναι πιο περιδεής στη συνείδησή του και φτιάχνει ο καθένας πάντως το παραμύθι του. Αλλά αγνοούμε τη ζωή που είναι ο Θεός. Εκείνη το παρέδεμα μας, εκείνη η παγίδα μας. Λέει, η δε κατά Θεόν λύπη ούκ επιτίθεται το ανθρώπο, αλλά λέγει αυτό, μη φοβού δεύρω πάλι. Είδε γαρότι άνθρωπος αδύνατος εστί και εν δυναμεί αυτόν. Λέει, η κατά Θεό λύπη δεν επιτίθεται στον άνθρωπο. Και μας τα λέει παρακάτω, περιγράφει. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο παγίδες στην πνευματική ζωή. Η μία παγίδα είναι η υπερευαισθησία, η ενοχικότητα. Η ευαισθησία είναι πολύ καλό πράγμα. Η υπερευαισθησία είναι δαιμονική κατάσταση, είναι πειρασμική, είναι εγωιστική κατάσταση. Και μέσα από την υπερευαισθησία το άνθρωπος χάνει την ορμή του την πνευματική για να μετανοήσει και να στραφεί προς τον Θεό. Αυτό είναι το ένα άκρο, η μία εκτροπή. Το άλλο άκρο είναι η σκληροκαρδία, η πόρωση, η αδιαφορία. Δεν βαριέσαι και τι έκανα. Τα δύο μαζί πάνε πολλές φορές. Αλληλοδιαδέχεται το ένα το άλλο. Η υπερευαισθησία γίνεται σκληροκαρδία και η σκληροκαρδία γίνεται υπερευαισθησία. Έτσι σε κάνει ο πειρασμός. Σου λέει και τι έκανες, όλοι το κάνουν. Και μετά σου λέει, έκανες αυτό, δεν τρέπεσαι? Δεν το κάνανε όλοι, εσύ το κάνεις μόνο. Και σε κάνει, σε διαλύει. Γιατί είμαστε επικεντρωμένοι στον εαυτό μας και δεν βγήκαμε από τον εαυτό μας. Και λέει, ούκ επιτίθεται το ανθρώπο. Αναφέρεται στις επιθέσεις που δεχόμαστε από το πνεύμα της λύπης, το οποίο μας λέγει, δεν τρέπεσαι. Τι πέτυχες μέχρι τώρα? Σήκω να μετανοήσεις. Αλλά όσα πέτυχες μέχρι τώρα θα πετύχεις και αύριο? Δηλαδή τίποτα δεν κάνεις, αυτό σου λέει. Η επίπληξη αυτή του εαυτού μας είναι μία επίθεση η οποία μας κυνηγάει, μας παρακολουθεί. Και λέει εδώ, αναφέρει ένα περιστατικό από το μοναστήρι, αλλά εμείς μπορούμε να το προβάλλουμε στη δική μας ζωή. Κουβεντιάζουμε με κάποιον αδελφό, μετά πάμε στο κελί μας και λέμε στον εαυτό μας, παλιά άνθρωποι, πάλι κουβεντιαστή, κουβεντιαστή, κουτσομπόλευσε, έξω από το πρόγραμμα, ενώ είχαν ησυχία, σιωπή. Η αντιμετώπιση σε αυτή, λέει, το να πω στον εαυτό μου, παλιά άνθρωποι, πάλι έκανε τα ίδια και πάλι κουβεντιαστές, η αντιμετώπιση αυτή είναι ακαρποφόρητη, ατελέσφορη, δεν καρποφορεί, δεν οδηγεί σε αποτέλεσμα πνευματικό, δεν διορθώνει τον άνθρωπο. Και λέει πολύ ωραία, όποιος χτυπάει έτσι συνεχώς τον εαυτόν του και τον κατακρίνει, σημαίνει πως και αύριο θα κάνει ακριβώς τα ίδια, διπλά και τριπλά. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι το μυστικό. Όποιος κατακρίνει τον εαυτόν του, δεν τον κατακρίνει από μετάνοια, είναι από εγωισμό. Και εξακολουθεί να είναι εγωιστής και είναι πάλι δεμένος με τον εγωισμό του. Και ποιο θα είναι η συνέχεια? Να κάνει πάλι τα ίδια, γιατί η βάση κάθε αμαρτία είναι ο εγωισμός μας. Να το πούμε και πιο απλά. Όταν κανείς προσπαθεί να ξεπεράσει κάτι χωρίς πνευματικές προϋποθέσεις, χωρίς την μνήμη του Χριστού, χωρίς θετικόν τρόπο, χωρίς πνευματική τροφοδοσία, χωρίς την χαρά του Θεού, χωρίς την εμπειρία της συγχώρεσης του Χριστού που γεννά χαρά μέσα στην καρδιά μας, δεν έχουμε κίνητρο να ξεπεράσουμε κάτι. Γιατί και την αμαρτία ψάχνουμε μια χαρά. Αλλά είναι ψευδέστηση χαράς. Όταν δεν έχουμε τίποτα μέσα μας, ψάχνουμε έστω και την ψευδέστηση της χαράς να ζήσουμε. Άρα ποιο είναι το μυστικό? Να γεμίσουμε από τη χαρά του Θεού για να μην υπάρχει λόγος για την ψεύτικη χαρά. Όμως δεν ελκύουμε την χαρά του Θεού όταν λειτουργούμε με αυτόν τον πληγωμένο εγωισμό, με κέντρο τον εγωισμό μας. Γι' αυτό λέει μετά θα κάνεις διπλά και τριπλά τα ίδια. Θα εκτονωθεί όλη η ενοχή σου και όλη η καταπίεση που νιώθεις και όλη η κατάθλιψή σου σε μια διέξοδο αυτού του είδους. Μπορεί να μας πλήττει η συνείδηση λέγοντας: όλοι οι αδελφοί σου αγρυπνούν και εσύ κάθεσαι και κοιμάσαι, και εμείς γυρίζουμε από την άλλη πλευρά και ξανακοιμόμαστε. Οι επιπλήξεις οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο σε απομόνωση και απογοήτευση, όλα τα κτυπήματα της συνείδησεώς μας κατά της ζωής μας, κατά της αμαρτίας μας, στην πραγματικότητα είναι δαιμονιώδη. Δεν είναι του Θεού, είναι πειρασμικά. Για ποιο λόγο? Διότι κατά Θεόν λύπη ουκ επιτίθεται το ανθρώπο. Δηλαδή τι κάνει κατά Θεόν λύπη? Τι αίσθηση αφήνει? Δεν τον επιπλήττει τον άνθρωπο, δεν τον κτυπάει, δεν τον κεραυνώνει, δεν τον πετάει στην κόλαση.
Εμείς τέτοια ιδέα είχαμε, άλλη ιδέα είχαμε. Εμείς θεωρούσαμε ότι ο Θεός μας έλει στην κόλαση. Έτσι μας μάθανε. Δεν είναι έτσι. Η κατά Θεόν λύπη το αντίθετο κάνει. Και λέει, τι κάνει τότε η κατά Θεόν λύπη? Του δίνει παρηγοριά, θάρρος, ειρήνη, κουράγιο, ανάνυψη. Του λέγει, μη φοβού, δε βρον πάλι, μη φοβασέλα πάλι. Εμπρός, άρχισε πάλι από την αρχή. Δεν ασχολείται με την πτώση, αλλά την ξεχνάει και προτρέπει την ψυχή να πορευτεί και πάλι προς τον Χριστό. Τι είναι κουράγιο, σου λέει, ας την αμαρτία, ξανά έλα. Και ξανά και ξανά. Είδε γάρ, γιατί γνωρίζει. Διότι γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά μόνο να αμαρτάνει. Γι' αυτό και τον ενδυναμώνει. Ξέρει την φύση μας, ξέρει την ροπή μας, ξέρει την αδυναμία μας και λέει, μα ξέρει, είδε γάρ, γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να αμαρτάνει. Γι' αυτό το λόγο προσπαθεί να μας ενισχύσει, να ανανύψουμε. Το σατανικό πνεύμα της λύπης τι προκαλεί? Ποιο είναι το άλλο πνεύμα λοιπόν, η άλλη λύπη? Είπαμε, η κατά Θεόν λύπη γεννά αυτά τα συναισθήματα. Γεννά αυτήν την πορεία προς τον άνθρωπο. Ενεργοποίησε αυτή την κατεύθυνση τον άνθρωπο. Η δαιμονική λύπη, η κατακόσμων λύπη, τι προκαλεί στον άνθρωπο? Άγχος, αγωνία, στενοχώρια, κατάθλιψη και πέσιμο στα ίδια αμαρτήματα. Γι' αυτό από τους καρπούς μπορεί να διακρίνουμε και εμείς τι μας συμβαίνει. Άμα συμβαίνουν αυτά, δεν έχουμε μετάνοια. Δεν έχουμε σωστή λύπη. Έχουμε άρρωστες καταστάσεις. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Η δαιμονιώδης, λέει, λύπη, κατά κόσμον λύπη, είναι αποτέλεσμα και ένδειξη αμετανοησίας, φρικτού εγωισμού, δαιμονίου που κρύβεται μέσα μας. Δηλαδή τι σημαίνει, μα εγώ κλαίγω, μα δεν κλαίγω, γι' αυτό κλαίγω, γι' αυτά που έκανα και μετανοώ και στην εχωριά μου, γι' αυτό λείπουμε. Όχι, δεν είναι μετάνοια. Μετάνοια δεν είναι να πω, αχ, τι έκανε, έκανε αυτό το λάθος και το καταλαβαίνω και στην εχωριά με. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή, να αλλάξουν τα μυαλά μου. Και δεν άλλαξαν τα μυαλά μου επειδή διαπίστωσα ότι έκανε ένα λάθος. Ο Ιούδας μεταμελήθη, αλλά δεν μετενόησε. Ήταν πληγωμένος ο εγωισμός του για την προδοσία που έκανε. Αν εμπιστευόταν την αγάπη του Χριστού και έλεγε ήμαρτον, έβγαινε δηλαδή από το εγώ του, θα είχε συγχωρηθεί. Αλλά επέλεξε την αυτοκτονία. Αυτό σημαίνει ακριβώς η μεταμέλεια, η θλίψη για τα λάθη μας. Δεν σημαίνει κατά ανάγκη μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει να αλλάξω μυαλά, να μετατοπίσω το κέντρο του ενδιαφέροντός μου και της ελευθερίας μου από τον εαυτό μου στον Χριστό. Από τη δύναμή μου στη χάρη του Θεού, από τα λάθη μου στην αγάπη του Θεού, από την αμαρτία μου στη μετάνοια και στο έλεος του Θεού. Αντίθετα, λέγει, η κατά Θεόν λύπη έρχεται σαν δροσιά, σαν συντροφιά, σαν ένα χαμόγελο, σαν μια ξεκούραση μέσα στη ζωή μας. Μας δίνει δύναμη, χαρά, κουράγιο. Νιώθουμε σαν να μην κάναμε τίποτα, σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας. Αυτή η αίσθηση ανανέωσης. Γι' αυτό ποιος νιώθει, ποιος είναι ο αμαρτωλός? Αυτός που νιώθει γερασμένος. Μπορεί να είσαι γέρος και να νιώθεις νέος. Μπορεί να είσαι νέος και να νιώθεις γέρος. Ο κουρασμένος άνθρωπος, ο γερασμένος άνθρωπος είναι ο φθαρμένος άνθρωπος, άνθρωπος αμαρτίας. Γιατί με τη μετάνοια ανανεωνόμαστε, σαν να ξεκινούμε από τώρα τη ζωή μας. Ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότης, του λέει. Ανακαινίζεται ο άνθρωπος. Νιώθουμε λοιπόν σαν να μην κάναμε τίποτα, σαν να αρχίζουμε τώρα τη ζωή μας. Γι' αυτό λέγει, πρόσεξε, μην παραδίδεσαι στην ήττα της λύπης. Αφήσου μόνο στην κατά Θεόν πνευματική λύπη, του τέστη στην πανήγυρη της καρδιάς, η οποία φρένεται για τη μετάνοια και την Θεία Ζωή. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι εκτός από τη Δέσποινα? Πού το καταλέγω προγραμματικό, είδατε? Εκτός από τη Δέσποινα άλλος? Κανείς, είδες τι ωραία που είναι Δέσποινα? Πάμε παρακάτω. Πόσο διακριτικός, Φρονίμι, και συνεχίζει παρακάτω και λέει για τους λογισμούς. Φρονίμην καρδίαν έχει επί τους λογισμούς σου
και ελαφρυνθήσονται από σου. Τον γάρ φοβούμενον αυτούς, ποιούσιν εκληθήνε από του βάρους αυτών. Απλά λέει, μη φοβάσαι τους λογισμούς σου. Όσο τους φοβάσαι, τόσο κυριαρχήσαι από αυτούς. Να δούμε πώς το ερμηνεύει αυτό και πώς σχετίζονται όλα αυτά. Επειδή η λύπη ενεργεί πιο πολύ με τους λογισμούς, έτσι δεν μας έρχεται, ένας λογισμός μας καρφώνεται, μια ιδέα, μια φαντασία και γίνεται ολόκληρη κουβέντα μέσα μας και μας κλέβει την καρδιά, μας σφίγγει την καρδιά και χάνεται η ζεστασιά της καρδιάς και η όρεξη για προσευχή. Και πάμε προσευχηθούμε και νιώθουμε ξαντυλιμμένοι, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι. Αυτό που μας κουράζει είναι ο λογισμός. Και μετά για να ξεχαστούμε ανοίγουμε τον υπολογιστή και μας παίρνει ύπνο στον υπολογιστή. Επειδή η λύπη ενεργεί πιο πολύ με τους λογισμούς, επειδή έρχεται και μας αχρηστεύει το μυαλό, επειδή γίνεται σβούρα στο μυαλό μας και μας πιάνει πονοκέφαλος, έτσι δεν γίνεται? Γι' αυτό λέει μη φοβάσαι τους λογισμούς. Και τι συμβαίνει, λέει, και άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, όλοι οι άνθρωποι μας φαίνονται ξένοι, αδιάφοροι, σαν να είναι ντουβάρια. Γι' αυτό λέει μη φοβάσαι τους λογισμούς, μόνο έχει φρονίμην καρδία από αυτούς. Που σημαίνει τι, λέει, έρχονται οι λογισμοί, μας ταλαιπώρουν οι σκέψεις, σαν σβούρα στο μυαλό μας, τα πάντα. Λέει εκείνη τη στιγμή, μη φοβάσαι τους λογισμούς. Και τι να κάνω, μόνο λέγει, έχει φρονίμη την καρδία. Δηλαδή, να είσαι φρόνιμος, διακριτικός, έξυπνος δηλαδή, στην αντιμετώπιση των λογισμών. Και ποια είναι η φρονιμάδα, λέει παρακάτω. Μην προσπαθείς να τους πολεμήσεις απευθείας. Αυτή είναι η φρονιμάδα. Έρχεται ο λογισμός της λύπης, οποιοδήποτε λογισμός. Μην προσπαθείς να πιάσεις διάλογο μαζί του να τον νικήσεις. Μην προσπαθείς κατευθείαν να τον πολεμήσεις. Μην αντιλέξεις κατευθείαν για να τον διαχειριστείς. Χειρότερος θα γίνει, θα σε πνίξει περισσότερο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και λέει παρακάτω. Φρονίμη καρδίαν σημαίνει υπομονητική καρδία, ειρηνική, ατάραχη, ανδρεία, συνετή. Δηλαδή, ανδρείο φρόνημα είναι αυτό. Ατάραχη καρδία και συνετή. Έρχεται ο λογισμός και δεν ταράσεσαι. Σφυρίζεις κλέφτικα, διαφορείς. Δεν αφήνεις το λογισμό σου να πέρασει από το νου στην καρδιά σου και να σε καταβάλει, να σε πιάσει σύγκριο, πανικός, ένταση, αγωνία. Ένα σφίξιμο στο στομάχι εδώ, στο στέρνο, και διαλύεσαι και μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Σου μιλούν οι άνθρωποι και δεν τους κοιτάς. Σου μιλούν και δεν ακούς. Τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν. Έτσι δεν μας συμβαίνει. Λοιπόν, τότε έχει φρόνημη την καρδία σου. Μην ταράσσεσαι από αυτά. Αδιαφόρησαι. Γίνε ανδρείο, ανδρείο φρόνημα. Είναι αυτό. Δεν μπορείς να πολεμήσεις τους λογισμούς κατά μέτωπο, διότι θα σε τραυματίσουν. Και είναι κατά μέτωπο επίθεση, τι κάνουμε? Έρχεται ένας λογισμός, έχει μια ταραχή. Λες, επειδή είσαι και νομίζεις φαντασμένα ότι είσαι έξυπνος, λες το διαχειριστώ για να δω τι σκέφτεσαι. Έχει ζαλάδα. Μπλέκει το λογισμός, λέει δεν μπορείς τώρα, αποσύρεσαι, σε περνούν και για σκητή ότι αποσύρεσαι και είσαι αντικοινωνικός μεταξύ. Σε διαλύει ο λογισμός και αρχίζεται το πανηγύρι μετά. Και άμα πήγες σε αυτήν την παγίδα, άντε να ξεχρονίσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέει μην προσπαθείς να τους αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο, δεν θα σε τραυματίσουν. Μέχρι εσύ να κουνηθείς το βέλος θα σε έχει τρυπήσει. Έχει λοιπόν τη φρόνηση του όφεως. Στάσου ακίνητος, ανδριωμένος, δηλαδή αδιάφορος, χωρίς στενοχώρια και θα περάσει τρικύμιο, ο λογισμός θα φύγει. Αυτό είναι. Αν αφήσουμε, αν στην πρώτη προσβολή του λογισμού δεν ταραχθούμε, δεν πιεστούμε, δεν στενοχωρηθούμε και με ανδρείο φρόνημα αδιαφορήσουμε το λογισμό, θα δούμε ότι θα φύγει. Εμείς του δίνουμε χώρο, εμείς του δίνουμε τροφή, με τη βλακία που μας πιάνει, με τον πανικό που μας πιάνει. Τον έχουμε μεγαλοποιήσει το λογισμό μέσα μας. Τον έχουμε φοβηθεί και ήδη είμαστε αβάλλοντοι. Ποιος πολεμιστής που θα φοβηθεί τον εχθρό θα πολεμήσει σωστά? Δεν χρειάζεται φόβος. Απλά πράγματα είναι. Και τι θα γίνει? Θα περάσει τρικυμία και ο λογισμός θα φύγει. Εάν θελήσεις να αντιμετωπίσεις και να ξεπεράσεις τον λογισμό σου, τότε θα εκλυθείς από το βάρος αυτό, θα καταπέσεις. Τότε θα εξαντληθείς από το βάρος αυτό και θα καταπέσεις. Αυτή είναι όλη η ιστορία μας. Προσπάθησε λόγου χάρη να νικήσεις τους λογισμούς της ανηθικότητος, της υπερηφανίας, της απιθίας, της απιστίας. Τίποτε δεν θα μπορέσεις να κάνεις. Θα τα βρεις όλα μαύρα και σκοτεινά και στο τέλος θα λυγείς από του βάρους.
Θα πέσεις κάτω σαν να σε έχουν φορτώσει με δυσβάστακτα βάρη. Όταν όμως παραμένεις ειρηνικός, μη φοβάσαι. Χρειάζεται λοιπόν να μην πιάσουμε διάλογο με τους λογισμούς, να μην σαν σφουγγάρι πιάνουμε τους λογισμούς, τους αφομοιώνουμε μέσα μας και τους εισπράττουμε. Και λέγει, γι' αυτό και λέει παρακάτω, ο φοβούμενος τα συνεργείας αυτών, τον λογισμό δηλαδή, δήλων εαυτόν πει ότι άπιστος εστίν τον Θεό. Δείχνει φανερά ότι είναι άπιστος εις τον Θεό. Ο φοβούμενος τα συνεργείας, αυτός που φοβάται τους λογισμούς, τους λογισμούς του, τα πάθη του, την αμαρτία του, την αθεία του, την έλλειψη του Θεού από τη ζωή του, αυτός δεν ξέρει τι να κάνει και αποφασίζει και ξαναποφασίζει, αλλά φανερώνει ότι είναι άπιστος. Να λέγει, μη φοβάσαι την αμαρτία σου. Όταν τη φοβάσαι, σημαίνει ότι πιστεύεις στον εαυτό σου και όχι στη χάρη του Θεού. Όταν φοβάσαι τον λογισμό σου, σημαίνει ότι στηρίζεσαι στον εαυτό σου και όχι στη χάρη του Θεού. Συκοφαντείς τον Θεό, δείχνεις έλλειψη εμπιστοσύνη. Όταν σκέφτεσαι Ιησούς και λες τι θα κάνω εγώ στη ζωή μου και τρελαίνεσαι, τι δηλώνει αυτό. Παγιδεύεις αυτούς τους λογισμούς και λέει καλά τα λέει ο παπάς, θα φύγετε μετά από εδώ και θα λέτε, αλλά έχω αυτή τη δυσκολία, πώς θα βγω πέρα. Εις πέρας. Πώς θα βγει η ζωή μου. Καλά τα λέει αυτός, αλλά έχει το μισθό του και είναι μια χαρά. Και μπαίνουν λογισμοί και ταλαιπωρούμαστε. Και πού οδηγεί αυτό στην τρέλα τον άνθρωπο. Διαλύει τελείως, τον εξαρθρώνει. Όχι ότι δεν πιστεύει στον Θεό αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύει. Αλλά δεν εμπιστεύεται τον Θεό. Δεν αφήνεται στον Θεό. Προσπαθεί να τον αντικαταστήσει με τον αγώνα του. Αυτή άλλη πλάνη φοβερή. Προσπαθούμε τον αγώνα μας να αντικαταστήσουμε τη χάρη του Θεού και τη δύναμη του Θεού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία και πλάνη από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πέφτουμε και ξαναπέφτουμε και σπάμε τα μούτρα μας. Μέχρι να πάψουμε να πιστεύουμε στη δική μας δύναμη και στο δικό μας αγώνα και να πιστέψουμε στη χάρη του Θεού. Εσύ όμως, λέει, εσύ όμως μην φοβάσαι τις δαιμονικές συνέργειες μέσα στην καρδιά σου. Και τι να κάνω. Άφησε τα πάντα στον Θεό και μη σε νοιάζει τίποτε. Είναι μεγάλη ανατροπή αυτή. Είναι μεγάλη άσκηση αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο σταυρό αυτό το πράγμα. Γιατί τι κάνεις, σταυρώνεις τον λογισμό σου, τη λογική σου. Η λογική σου λέει ας τον Θεό. Εγώ αν δεν κάνω κάτι, μα θα κάνεις και εσύ. Δεν σου είπα μην κάνεις. Αλλά το να πού στηρίζεις τις ελπίδες σου, πού επενδύεις. Είναι μεγάλο σταύρωμα του λογισμού μας. Μεγάλη ταπείνωση του εγωισμού μας. Να πούμε, κάνω τα πάντα, αλλά στηρίζουμε στον Θεό και όχι στο λογισμό μου. Και πώς θα αποδεικνύεται αυτό ότι στηρίζουμε στον Θεό, δεν έχω λογισμούς από εκεί πέρα. Κάνω τα πάντα, αλλά δεν έχω λογισμούς. Θα αφήνω σε αυτόν, ξέρει αυτός, θα τα οικονομήσει. Αλλά να κάνω αυτό που πρέπει. Να αγωνιστώ, αλλά δεν θα έχω λογισμούς. Δεν θα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι δικό του. Δεν με ενδιαφέρει η καρποφορία. Η καρποφορία είναι δική του. Θα κάνω αυτό που πρέπει. Αν υπολογίζω το αποτέλεσμα και η καρποφορία, σημαίνει τον έχω βγάλει από τη ζωή μου τον Θεό και στηρίζομαι στα δικά μου. Στη λογική μου, στους λογισμούς μου, γι' αυτό αρρωσταίνω μετά. Γι' αυτό είμαι γεμάτος κατάθλιψη. Να έχεις χαρά, διότι θέλεις να μετανοήσεις. Να έχεις χαρά, διότι θέλεις να μετανοήσεις, αν όντως θέλεις να μετανοήσεις. Και μην ανησυχείς καθόλου. Όλα τα υπόλοιπα είναι του Κυρίου. Θα τα εξαφανίσει με ένα νεύμα του. Και παρακάτω λέει ακόμη πιο ουσιαστικά πράγματα. Για να δούμε. Το μη μετρήν εαυτόν και το έχειν εαυτόν άγνωστον φανερή των άνθρωπων. Ότι ου σχολάζει τη πάθεση ποιήσε τα θελήματα αυτού αλλά του Θεού. Λέει πώς φανερώνεται ο άνθρωπος δεν ασχολάζει, δεν ασχολείται, δεν είναι απασχολημένος με τα πάθη αλλά με τον Θεό. Με δύο στοιχεία λέει. Το μη μετρήνει αυτόν. Τι σημαίνει, να μην υπολογίζω σε ποια κατάσταση είμαι πνευματική, τι έκανα και τι μπορούσα να κάνω. Να μην βλέπω διαρκώς τον εαυτό μου και τον βαθμολογώ. Να τον αξιολογώ δηλαδή. Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι στην πνευματική ζωή. Είναι για τα υπουργεία. Η αυτοαξιολόγηση πνευματικώς είναι πλάνη. Ούτε αυτοαξιολόγηση λοιπόν, ούτε και να περνάς εις την αφάνεια. Να φαίνεσαι άγνωστος. Να δούμε πως το αναλύει. Για να μην παρασυρθείς και φοβηθείς τα πάθη σου, τις δαιμονικές ενέργειες, μην μετράς τον εαυτό σου, διότι αυτό λέει είναι σατανικό. Για να μην μπω σε δικασία να φοβηθώ τα πάθη μου και τους λογισμούς μου,
μην αρχίζω να αυτοαπασχολούμαι και να αξιολογούμε και να μετρώ τον εαυτό μου, πού ήμουν, σε ποια κατάσταση είμαι, πόσο προχώρησα, αν προχώρησα και τι παραπάνω μπορούσα να κάνω. Και λέει εδώ ένα παράδειγμα του μοναστήρι. Ήρθα λόγω χάρη, λέγει, στο μοναστήριο 1970. Έχω 8 χρόνια, άρα το 78 το έγραψε. Τι έκανα σε αυτά τα 8 χρόνια, για να δω πώς πήγαν οι σχέσεις με τον γέροντα, με τους αδερφούς μου. Αυτό είναι ένα μέτρημα το οποίο σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις αληθινά. Ότι σχολάζεις τα πάθη σου, ότι αγαπάς τα πάθη σου. Για να το αποφύγεις, λέει, αυτό πρόσεχε το μη μετρήνε αυτόν. Να μην κοιτάζεις σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι. Παράξενο πράγμα, ε. Υπάρχει και ένας τρόπος να ασχολούμαι σε ποια κατάσταση είμαι, αλλά χωρίς να χώνομαι, χωρίς να φοβούμαι, για να μετανοώ και να τα αφήνω στον Θεό. Δεν μιλάει γι' αυτό. Υπάρχει αυτή το κλείσιμο στον εαυτό μου και η προσπάθεια δικαίωσής μου και αυτοδικαίωσής μου μέσα από τη ζωή μου. Γι' αυτό επικεντρώνομαι στο τι έκανα και πόσο προχώρησα. Δεν το κάνω για να τιμήσω τη σχέση μου, να ελέγξω την ποιότητα της σχέσης με τον Χριστό, με τους αδερφούς μου, τον εαυτό μου. Αλλά το κάνουμε για να νιώσουμε μια ικανοποίηση ότι είμαστε καλά ή μια στενοχώρια ότι δεν κάναμε τόσο καλά τα πράγματα όσο θα θέλαμε. Αυτό είναι μια ενασχόληση με τα πάθη μου, με τον εγωισμό μου δηλαδή. Και έχει παραδείγματα, αναφέρει παραδείγματα. Έχουμε Αγίους, λέει, σαν τον Μέγα Αντώνιο. Ξέρετε το περιστατικό που κάποια στιγμή διαρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος, κάποιος στον κόσμο που έφτασε στα δικά του μέτρα. Πήγε σε αυτό το λάθος ο Άγιος Αντώνιος να μετράει τον εαυτό του. Και τι του κάνει ο Θεός, δέστε τι του δείξε ο Θεός. Λέει, έχουμε Αγίους σαν τον Μέγα Αντώνιο, οι οποίοι ρωτούσαν τον Θεό σε ποιανού μέτρα έχουν φτάσει. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός, για να τους ελέγξει, τους φανέρωνε ότι τα μέτρα τους ήταν κατώτερα των κοσμικών ανθρώπων. Τον ξενέρωσε δηλαδή. Εκεί που νόμιζε μεγάλος ασκητής, του λέει, είναι χειρότερος από τους κοσμικούς. Γιατί σαν να του λέει, τι μετράς τον εαυτό σου, αυτό το σημαντικό. Τους έστελε λοιπόν τον ένα σε έναν κάποιον τσανκάρι που φύλαγε εγκράτεια με τη γυναίκα του, και τον άλλο σε έναν που δούλευε όλη την ημέρα και διέθετε μόνο το ένα τρίτο για τον εαυτό του, το άλλο για τα μοναστήρια, το λεφτό στους φτωχούς. Έχουμε πολλά παρόμοια παραδείγματα. Τα περιστατικά αυτά θέλουν να δείξουν ότι όποιος μετράει τον εαυτό του συνεχώς πέφτει πιο κάτω από τους κοσμικούς, πιο κάτω από τον εαυτό του δηλαδή. Στον αγώνα μας μόνο ο άπειρος Θεός μπορεί να μας βοηθήσει, διότι όπως είναι άπειρος ο Θεός, έτσι άπειρος είναι και ο αγώνας μας. Υπάρχει λύπη, η κατά κόσμο αυτή η εγωιστική λύπη που έχω μια ιδέα για τον εαυτό μου μεγάλη και δεν ικανοποιείται με αυτά που κάνω, προσβάλλει αυτή η εικόνα και κλείνομαι στον εαυτό μου και κλαίγομαι και λέω, πού δεν τα κατάφερα, απέτυχα. Η άλλη λύπη είναι ότι αμάρτησα, πρόσβαλα, δεν με ενδιαφέρει εγώ τι θα είμαι, αλλά πρόσβαλα τη σχέση με τον Θεό, πρόσβαλα τον αδελφόν μου και δεν με νοιάζει αν εγώ είμαι καλός ή κακός, και στην κόλαση να πω θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό, αυτή τη σχέση πρόσβαλα. Και τι κάνω, γυρνάω σε αυτό και πιστεύω ότι θα με συγχωρέσει και ζητώ το έλεος του. Και γυρνάω με χαρά ότι με συγχώρεσε ο Χριστός. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος είμαι, αν είμαι καλός ή κακός. Με συγχώρεσε. Και παίρνω δύναμη να προχωρήσω και να εξελιχθώ μέσα στην αγάπη του και να είμαι δημιουργικός πνευματικά. Δεν έχει διαφορά. Το αποτέλεσμα, λέτε, η λύπη του Θεού έχει χαρά. Έχει ελπίδα, έχει αγάπη, έχει ενθουσιασμό, έχει όρεξη. Η κατά κόσμο λύπη έχει κλείσιμο στον εαυτό μας, έχει άγχος, έχει στενοχώρια, έχει κατάθλιψη, έχει καταπίεση, έχει αδράνεια, έχει ραθυμία, έχει αδιαφορία για τον άλλον και στο τέλος βγαίνει σκληροκαρδία και θυμός και απελπισία. Και μένουμε στατικοί, δεν προχωρούμε. Το καταλάβατε? Σχεδόν. Κάτι άλλο? Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Συγγνώμη, να ολοκλήρωσω. Θέλω να πω, θέλω να ρωτήσω. Λείπει ως ότι πατά, νιώθει. Συγγνώμη. Άσους απέναντι στους προσδοκίες, δεν μπορώ να πω. Όχι, λείπει ότι πρόσβαλα την αγάπη του Θεού. Ότι γύρισα την πλάτη μου στην αγάπη του και με απομακρύνθηκε από κοντά του. Τον απάτησα. Τον απάτησα.
Βρήκα άλλους θεούς, ψεύτικους. Η αυτοαξιολόγηση συνήθως είναι κλείσιμο στον εαυτό μας. Είναι μια διαδικασία να βαθμολογήσουμε τον εαυτό μας και μια αγωνία να διαφυλάξουμε την εικόνα μας, συνήθως. Δεν είναι άνοιγμα στη σχέση με τον Θεό. Μπορεί κανείς να κάνει μια αξιολόγηση, να δει πόσο απομακρύνθηκε από τον Χριστό και τον θέλει ξανά για να επιστρέψει. Αυτό είναι σωστό. Αν όμως μια αξιολόγηση που έχει να κάνει με κέντρο τον εαυτό μας και όχι σε σχέση με τον Θεό και με τους αδελφούς μας, τότε είναι μια άρρωστη κατάσταση. Δηλαδή, καταρχήν ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τον Θεό, βιώνει αυτή την κόλαση και δεν χρειάζεται να αξιολογήσει τίποτα. Ήδη η ίδια εμπειρία. Φανταστείτε λοιπόν να φάει ένα σκέρατο σε μια σχέση, συγγνώμη την έκφραση, να πατηθεί και να αρχίσει να αξιολογεί τον εαυτό του. Φανταστείτε κάποιος να πατάει τον σύντροφό του και να είναι ένα αξιολογή στον εαυτό μου. Μα ήδη αυτό, ήδη ο γεγονός με έχει διαλύσει. Αν έχει φιλότιμο, πρόσβαλε τη σχέση. Αν όμως είναι κλεισμένος στον εαυτό, θα πει εντάξει, πόσες φορές το έκανα. Και αυτή φταίει, και αυτό φταίει. Για να ξέρω πόσο καλός ήμουνα. Και μετά να κλαίει. Πω, απάτησα, αλλά είδες ρε παιδάκι μου, πώς το έκανα έτσι. Και δεν κάνει κάτι να βρει τη σχέση, αλλά κλείνει τον εαυτό του. Για να κρίνει τον εαυτό σου πόσο αποτυχημένο σύντροφο είναι και πόσο πρόσβαλε το στεφάνι του, αλλά εννοεί τον εαυτόν του. Αυτό δεν είναι δημιουργικό. Δεν είναι θετικό. Είναι κλαψούρμα εγωιστικό και αυτό που το λέει θα ξαναμαρτήσει. Θα ξαναπατήσει. Αν σέβομαι τη σχέση και με ενδιαφέρει αυτό και ζω την κόλαση τη απώλεια τη σχέση, δεν χρειάζεται να αξιολογήσω τίποτα. Βιώνω την κόλαση. Και προσπαθώ και την κόλαση τη προσβολή τη σχέσεω. Και προσπαθώ να αποκαταστήσω τη σχέση, να τη σεβαστώ. Και τότε είναι πολύ πιο ασφαλές να μην ξανασυμβεί παρά το να είμαι κλεισμένος στον εαυτό μου, να ψευτοκλαίω και να τον κατηγορώ. Πόσες φορές το είδαμε σε εξομολογήσεις. Αχ, πάτερ, πώς το έκανα, πώς το έκανα. Τα λεβδόμα δεν πρέπει να το κάνει. Γιατί δεν αγαπάει την σχέση. Δεν αγαπάει το πρόσωπο. Δεν τιμά το πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η αυτοαπασχόληση και αυτή η αυτοαξιολόγηση είναι. Κρύβει έναν θανάσιμο εγωισμό που προσπαθούμε να δικαιωθούμε εν εαυτό, με τον εαυτό μας και με τη χάρη του Θεού. Αν όμως επαναλαμβάνομαι, η αξιολόγηση γίνεται για να εκτιμήσω το πώς απομακρύνθηκα από τον Θεό και θέλω να ικανοποιήσω αυτή τη σχέση, να στραφώ, τότε είναι θετικό. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες μας αυτομεμψία, που οδηγεί σε μετάνοια, που οδηγεί σε ταπείνωση, αλλά κέντρο είναι ο Χριστός και όχι ο εαυτός μου. Μπορεί να προκύψει και λύπη χωρίς λογισμούς, αλλά συνήθως συνοδεύεται με λογισμούς. Αλλά κοιτάξτε, πάντα η λύπη έχει λογισμούς. Απλώς αυτός που δεν έχει λογισμούς, απλώς δεν κατάφερε να το εκλογικεύσει και να το πει. Αλλά μέσα υπάρχει ο λογισμός στη λύπη. Υπάρχει ο λόγος της λύπης. Δεν μπορείς ο άνθρωπος να το σχηματοποιήσει, να το μορφοποιήσει και να δώσει λόγο σε αυτό. Αλλά μέσα στη λύπη υπάρχει ο λόγος. Πού είναι λογισμός πάλι. Πέστε μου. Από ασθένεια. Αυτή η λύπη από ασθένεια είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ανθρώπινη κατάσταση. Δεν είναι κατά ανάγκη αμαρτία ή εγωισμός. Είναι αδυναμία μας. Και μας γεννάται μια λύπη. Δεν είναι αυτό αμαρτία. Απλώς καθίσταται αμαρτία όταν γίνει απόγνωση, απελπισία και δεν προσπαθούμε να το διαχειριστούμε μέσα από την αγάπη του Θεού, αλλά και πάλι ο Θεός μας οικονομήσει. Ποιος δεν ασθενεί και δεν λυπάται? Και αυτός ο άνθρωπος θέλει παρηγορία, θέλει έναν καλισμό πνευματικό, θέλει ενίσχυση, θέλει τη χάρη του Θεού. Απλώς τότε αυτή τη λύπη να την προσκομίσουμε στο Θεό και το κάνουμε προσευχή. Να μην κρατήσουμε στο λογισμό μας και παιδευόμαστε και αγωνιούμε και τα καλλιεργούμε όλα αυτά. Θα γίνει και αυτό. Αλλά λίγο λίγο να το προσκομίσουμε, να το αναφέρουμε στο Χριστό και να γίνει προσευχητική κατάσταση. Και αυτή η λύπη μπορεί να γίνει μετά ευλογία πνευματική. Αλλά λίμωνο, η λύπη στην ασθένεια και στα προβλήματα είναι ανθρώπινο γεγονός, δεν είναι αμαρτία, ούτε εγωισμός. Και κάτι τελευταίο. Επίσης, για το δεύτερο σημείο που είπαμε. Επίσης, για να αποφύγεις το μέτρημα
Πρόσεχε, το έχινε αυτόν άγνωστον. Κάθισε στην πάντα. Μείνε αφανής. Μη θέλεις να είσαι παντού παρόν. Κουβεντιάζουν παρόν κι εσύ. Λύνουν πρόβλημα παρόν. Ό,τι και αν γίνει παρόν. Να μην φαίνεσαι πουθενά. Να είσαι χαμένος μέσα στο κελί σου, στη σιωπή σου, στην ησυχία σου, στην προσευχή σου, στα βάθη της θεϊκής ατμόσφαιρας. Όταν είσαι έτσι αφανής, αποδεικνύεις ότι σχολάζεις στον Θεό. Βέβαια εδώ μιλάει για μοναχό, δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς εδώ. Εδώ όμως να βρούμε το μέτρο μας, δηλαδή να μην επεμβαίνουμε στη ζωή των άλλων. Απρόσκλητα να μην έχουμε απαντήσεις για όλα. Ας δίνουμε χώρο, χρόνο, να ακούμε λίγο. Να δίνουμε προσοχή στον άλλο. Να του δίνουμε χώρο να κινηθεί, να ανασάνει, να αναπνεύσει, να αναπαυθεί. Για μας αυτό είναι το μέτρο. Μην θέλουμε πάντα να δικαιωνόμαστε, να κυριαρχεί η άποψή μας, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τον άλλο. Να δίνουμε και λίγο χρόνο προσωπικό στην πνευματική μας ζωή, στην προσευχή μας. Αυτό δείχνει ότι αρχίζουμε να γινόμαστε άνθρωποι, να αποκτούμε μια σωστή σοβαρότητα, μια εσωτερικότητα, έναν πλούτο πνευματικό. Γιατί ξέρετε, αυτό που κουράζει και εμάς και τους άλλους είναι το κενό μέσα μας, η φτώχεια μέσα μας. Γι' αυτό και δεν μας εκτιμούν και δεν εκτιμούμε και ανθρώπους και εμείς ίσως. Λείπει ο πλούτος, ο εσωτερικός. Ο πλούτος εσωτερικός είναι αυτή η εσωτερικότητα που γεννιέται μέσα από αυτή την εσωτερική διεργασία. Που η βάση της είναι η προσευχή. Είναι η αναζήτηση. Είναι ο σεβασμός στον εαυτό μας. Είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Είναι αυτός ο πλούτος που μας γεννάει το κάθε τι να βρίσκουμε, στο κάθε τι να βρίσκουμε μια ομορφιά, μια ευλογία, έναν λόγο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.